ιστορία της ελληνικής ναυτιλίας είναι τόσο παλιά όσο και η ιστορία της φυλής μας. Ένα πρωινό, 10.000 χρόνια πριν, σε κάποια ακρογιαλιά του τόπου που σήμερα ονομάζουμε Ελλάδα, ένας προϊστορικός προγονός μας σπρώχνει ένα κομμάτι ξύλο στη θάλασσα. Από τότε μέχρι τώρα, το ταξίδι των Ελλήνων στη θάλασσα συνεχίζεται αδιάκοπα μέσα στους αιώνες. Τότε με ένα καριδότσουφλο, ύστερα με ένα πανί, μετά με το κάρβουνο και σήμερα με τα πιο σύγχρονα πλοία που φτιάχτηκαν ποτέ. Όμως ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Στη Φράνχθη, σπηλιά της Τριζινίας στην Ανατολική Πελοπόννησο, ο Αμερικανός αρχαιολόγος Τόμας Τζέικοψεν βρήκε την απάντηση στο κρίσιμο ερώτημα πότε ο κάτοικος των νησιών του Αιγαίου δρασκέλισε για πρώτη φορά τη θάλασσα για να φτάσει από τη μια στεριά στην άλλη. Γιατί εκεί ανακάλυψε το 1976, μετά από έρευνα και ανασκαφές που κράτησαν 10 ολόκληρα χρόνια, λεπίδες οψιδιανού λίθου, ενός υαλόδους, σκουρόχρωμου και προπαντός σκληρού πετρώματος που βρισκόταν στα έγκατα της Μήλου και πουθενά αλλού στον ελλαδικό χώρο των προϊστορικών χρόνων. Έτσι συμπέρανε με βεβαιότητα ότι ο κάτοικος της Μήλου, κάποιο ανοιξιάτικο πρωινό, ξεκίνησε να ταξιδέψει 135 μίλια δυτικά, να φτάσει στην Τριζίνα με πρωτόγονο πλεούμενο, φορτωμένο τον οψιδιανό της πατρίδας του, για να δώσει τη δυνατότητα στους κατοίκους της Πελοποννησιακής γης να σφιάξουν και αυτοί τα πολύτιμα εργαλεία της εποχής του λίθου. Επομένως, σύμφωνα με το οριστικό επιστημονικό συμπέρασμα, ο πρώτος διάπλους του Αιγαίου έγινε στο 8.000 π.Χ. Και από τότε οι άνθρωποι του χώρου ταξιδεύουν. Έγιναν αϊνάφτες, δηλαδή παντοτινοί ναυτικοί. Και στη συνέχεια, όχι μόνο από το Αιγαίο, αλλά και από το άλλο μεγαλοπέλαγο, στο Ιόνιο. 10.000 χρόνια αργότερα, τον 21ο αιώνα, οι αϊνάφτες, οι απόγονοι δηλαδή αυτών των ηρωικών πρωτοπόρων, θα διαχειρίζονται και θα ταξιδεύουν το μεγαλύτερο εμπορικό στόλο του κόσμου, δημιουργώντας παράδοση ευημερίας, ελευθερίας και πολιτισμού, σπάνιας διάρκειας και σπάνιας αντοχής. Συνέχεια, χωρίς διακοπή, χωρίς ανάσα, χωρίς κόπωση, από γενιά σε γενιά, με ολοένα και μεγαλύτερος φρίγος και δημιουργικό δυναμισμό. Άλλωστε αυτή η παράδοση βρίσκεται στη βάση της σημερινής παγκόσμιας πρωτιάς. Ο κύριος Γιώργος Γράτσος, πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, με οικογενειακή παράδοση στο ναυτικό βίο της χώρας, αλλά και έγκυρος μελετητής της εθνικής και παγκόσμιας ναυτιλίας, θα βοηθήσει να σχηματίσουμε εμπεριστατωμένη εικόνα της ελληνικής παρουσίας στους ωκεανούς τον 21ο αιώνα. Από την άποψη χωρητικότητας, είμαστε περίπου το 14% της παγκόσμιας ναυτιλίας και περίπου το μισό της ευρωπαϊκής ναυτιλίας. Η ελληνόκτη ναυτιλία κατά μέσον όρο έχει βαπόρια τα οποία είναι πάνω από 2,5 φορές μεγαλύτερα από ό,τι έχουν οι υπόλοιποι. Ως εκ τούτου, ο αριθμός των βαποριών μας δεν είναι πάρα πολύ μεγάλος, ας το πούμε έτσι, αλλά η μεταφορική του ικανότητα είναι, είναι σημαντικά μεγαλύτερη, διότι έχουμε τα μεγαλύτερα βαπόρια από οποιοδήποτε άλλο έθνος. Είμαστε ακόμα πρώτοι. Βεβαίως οριακά πρώτοι, διότι η Ιαπωνία είναι πάρα πολύ κοντά. Μην ξεχνάτε όμως ότι η Ιαπωνία είναι ένα τεράστιο κράτος. Ενδεχομένως και η Κίνα να πλησιάσει, αν το θεωρήσει σκόπιμο να γίνει ιδιοκτήτης πλοίων και όχι χρήστης πλοίων. Τα ελληνόκτητα πλοία είναι η μεταφορική εταίρη, η αξιόπιστη μεταφορική εταίρη των μεγάλων οικονομιών. Ας πούμε, μεταφέρουμε περίπου το 20% ή μπορεί και το 25% των πετρελαίων που χρειάζεται η Αμερική. Αντίστοιχα, η Κίνα. Μπορεί η Κίνα να είναι μεγαλύτερο το ποσοστό. Αλλά επειδή έχουμε περίπου το 20% των πετρελαιοφόρων του κόσμου, πιθανώς μεταφέρουμε κάτι τέτοιο, ένα τέτοιο ποσοστό. Πιθανώς περισσότερο, γιατί τα δικά μας είναι λίγο μεγαλύτερα. Το ίδιο και με ταχύδιν φορτία. Νομίζω ότι είμαστε πολύ αξιόπιστος μεταφορικός εταίρος για την Κίνα, ας πούμε, η οποία εισάγει πάρα πολλά χίδιν εμπορεύματα. Και αυτό είναι μια σημαντική
Ένα σημαντικό πλεονέκτημα για την Ελλάδα εν γέννη στις οποιασδήποτε διπλωματικές διαπραγματεύσεις. Διότι το να είσαι αξιόπιστος εταίρος, μεταφορικός εταίρος σε μια χώρα που έχει μεγάλη οικονομία είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο στόλος μας είναι από τους, πιθανώς και ο νεότερος. Είμαστε σαφώς νεότερος από τον μέσο όρο του παγκόσμιου στόλου. Και ανανεώνουμε τα πλοία μας διότι κάνουμε καλύτερα και τη δουλειά μας με νεότερα πλοία. Καθημερινά τα πλοία των Ελλήνων μεταφέρουν εκατομμύρια τόνους αγαθών σε στέρεη και υγρή μορφή από τη μια άκρη του κόσμου στην άλλη. Οι αριθμοί είναι ενδεικτικοί. Σύμφωνα με επίσημες δηλώσεις εκπροσώπων της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, το 20% του αμερικανικού εμπορίου που διακινείται στη θάλασσα εξυπηρετείται από ελληνικά πλοία. Ενώ εκπρόσωποι μιας άλλης αναδυόμενης υπερδύναμης, της Κίνας, υποστηρίζουν ότι το 60% των ενεργειακών αναγκών της αχανούς χώρας τους μεταφέρεται επίσης από ελληνικά πλοία. Η ναυτιλία είναι η μόνη διεθνής δραστηριότητα στην οποία οι Έλληνες έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Η κυρία Τζελίνα Χαρλάφτη, καθηγήτρια ναυτιλιακών σπουδών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, πρωτοπόρο στην έρευνα για την ναυτιλία, με σημαντικό συγγραφικό έργο, μας εξηγεί γιατί και πώς αναπτύχθηκε η ελληνική ναυτιλία στους νεότερους χρόνους. Η ελληνόκτητη ναυτιλία είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο από την δεκαετία του 1970 μέχρι σήμερα. Συνεχίζει να αυξάνεται, να δείχνει δυναμισμό και να κρατάει τη θέση την οποία πήρε εδώ και 40 χρόνια. Οι Έλληνες εφοπλιστές έχουν δείξει ότι μπορούν να συνεχίσουν μια παράδοση. Δεκαετία του 80 έγινε ανανέωση δυνάμεων και οι παλιές παραδοσιακές ναυτιλιακές οικογένειες δώσαν τη σκυτάλη σε μια νέα γενιά των Πειραιωτών ή Αθηναίων και αυτοί είναι που συνεχίζουν μέχρι σήμερα μαζί με διάφορες ναυτιλιακές οικογένειες. Το είπαμε και στην αρχή. Η ιστορία των Ελλήνων στη θάλασσα είναι μακραίωνη και αδιάλειπτη. Το Αιγαίο αποτελεί τη μήτρα από την οποία ξεπήδησαν μερικές από τις πιο ξακουστές ναυτικές οικογένειες του κόσμου. Το Ιόνιο έχει και αυτό τη δική του ιστορία στη θάλασσα. Εντοπίζουμε τις ρίζες της μεγάλης ανόδου της ελληνόξης ναυτιλίας από τον 18ο αιώνα. Είναι οι Έλληνες, Οθωμανοί υπήκοοι και Βενετοί υπήκοοι, οι οποίοι στη διάρκεια του 18ου αιώνα δείχνουν ένα δυναμισμό και αναλαμβάνουν τις μεταφορές της Ανατολικής Μεσογείου με την Δυτική Μεσόγειο. Στη διάρκεια του 18ου αιώνα έχουμε διαρκείς πολέμους μεταξύ Άγγλων και Γάλλων. Οι Γάλλοι είναι η κυρίαρχη ναυτική δύναμη του 18ου αιώνα, αλλά λόγω των πολέμων αφήνει χώρο και έτσι παρισφρίουν οι Έλληνες ως Οθωμανοί ή Βενετοί υπήκοοι. Και είναι αυτοί οι οποίοι διακινούν το εμπόριο του λεγόμενου Λεβάντε, δηλαδή της Ανατολικής Μεσογείου, με τη Δυτική Μεσόγειο. Σημείο μεγάλης έτσι, τομή μετά από την οποία συνεχίζουν δυναμικά είναι η Αμερικανική Επανάσταση της δεκαετία του 70 και μετά τη Γαλλική Επανάσταση και τους Ναπολεόντιους Πολέμους. Οι Έλληνες μεταφέρουν σιτηρά ουσιαστικά από τη Θεσσαλία, την Πελοπόννησο, την Μικρά Ασία, από το Αιγαίο και από τη Μαύρη Θάλασσα μετά τη δεκαετία του 80, η οποία αρχίζει και γίνεται ο σιτοβολώνας της Ευρώπης σιγά σιγά. Και μετά και έχουμε μία μεγάλη άνοδο των στόλων των νησιών του Αιγαίου και του Ιωνίου. Από το Ιόνιο και το Αιγαίο είναι κάπου 40 νησιά τα οποία αναπτύσσουν στόλους. Από τα 40 από τα 120 κατοικημένα νησιά του Αιγαίου και του Ιωνίου, οι οποίοι αναπτύσσουν στόλους και συνδέουν την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα με τη Δυτική Μεσόγειο και τη Βόρεια Ευρώπη.
Σε μία πρόσφατη μελέτη μας έχουμε βρει ότι ήδη από τη δεκαετία του 1780 και 1790 Έλληνες ναυτίλοι ταξιδεύουν στις ρότες του Ατλαντικού, μεταφέρουν παραδείγματος χάρη σιτηρά από τη Θεσσαλία στην Γένοβα. Από τη Γένοβα, για να μην γυρίσουν με άδειο σκάφος, πηγαίνουν στη Βαρκελόνη. Στη Βαρκελόνη τους ναυλώνουν Ισπανοί έμποροι, τους ασφαλίζουν Ολλανδοί έμποροι. Και με τις, επειδή είναι ουδέτερη σημαία, έχουν οθωμανική σημαία που είναι ουδέτερη σημαία εκείνη την εποχή, διαπλέουν τον Ατλαντικό και κάνουν τις μεταφορές ουσιαστικά των Ισπανών εμπόρων με τις ισπανικές κτήσεις στην άλλη μεριά του Ατλαντικού. Οπότε βρίσκουμε Έλληνες τότε, τόσο νωρίς, στο Buenos Aires, στην Καραϊβική, ή καπετάνιους οι οποίοι μεταφέρουν σιτηρά από την Σμύρνη, που είναι ο κύριος εξαγωγικός χώρος λιμάνι της Μικράς Ασίας, προς το Άμστερνταμ. Παραδείγματος χάρη, ο καπετάν Αποστόλης από τα Ψαρά πηγαίνει τουλάχιστον 3-4 ταξίδια Σμύρνη-Άμστερνταμ τη δεκαετία του 1780 και 1790. Οι 1.800 ναυτικές οικογένειες από 40 νησιά και λιμάνια του Ιωνίου και του Αιγαίου, τις παραμονές της Ελληνικής Επανάστασης, είχαν ένα στόλο από 1.000 μεγάλα ποντοπόρα εμπορικά ιστιοφόρα, το μεγαλύτερο στόλο της Μεσογείου, που εμπορευόταν και στον Ατλαντικό, όπως διαβάζουμε στη Ναυτιλία των Ελλήνων 1700-1821. Ωστόσο, αν οι αρχές της ανάπτυξης της σύγχρονης ελληνόκτητης ναυτιλίας εντοπίζονται στον 18ο αιώνα, η παράδοση έρχεται από πολύ πιο παλιά. Νομίζω ότι εκεί είναι η παράδοση. Δεν ξεκίνησαν ξαφνικά το 18ο αιώνα να κάνουν θαλάσσιες μεταφορές, και ούτε επειδή έχει νησιά και θάλασσα ήταν απαραίτητα όλοι έμποροι και ναυτικοί. Απλά υπήρχε η παράδοση των Ελλήνων ως ναυτικών σε όλη τη διάρκεια από τον 15ο αιώνα και έπειτα. Δηλαδή έχουμε πολλές, δεν έχει γίνει εξαντλητική μελέτη για το 17ο αιώνα, αλλά μελέτες τόσο νωρίς όπως το 16ο, οι αρχές 17ου που έχει κάνει ο Γεράσιμος ο Παγκράτης, παραδείγματος χάρη, με τα αρχεία της Κέρκυρας, υπάρχει έντονη ναυτιλιακή κίνηση με την Δυτική Ευρώπη και με δομές και θεσμούς που είναι, δηλαδή, ασφαλίσεις, υπάρχουν συμβόλαια για χρηματοδότηση φορτίων, για διορισμό πλοιάρχων, για διαμόρφωση εταιρείας, για ένα ταξίδι κλπ. Και βλέπει κανείς το 1498, ας πούμε, να πηγαίνει από την Κέρκυρα στην Βενετία και από τη Βενετία στο Σαουθάμπτον. Εντάξει, Κερκυραίος πλειοκτήτης. Άρα υπάρχει μια παράδοση στο εμπόριο, το θαλάσσιο εμπόριο μεγάλων αποστάσεων, και στη διάρκεια του 18ου αιώνα η συγκυρία ήταν έτσι, ούτως ώστε να πάρουν την ευκαιρία να αναλάβουν τις θαλάσσιες μεταφορές. Ήταν οι περισσότεροι, ήταν Οθωμανοί υπήκοοι, όπως λέμε, και Βενετοί υπήκοοι. Στα τέλη του 18ου αιώνα είχαν και την προστασία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ήταν ο Σελίμ ο Τρίτος, ο οποίος ήθελε να αναπτύξει το εξωτερικό εμπόριο, το θαλάσσιο, έβλεπε και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη, και οι υπήκοοι του που ήταν ναυτικοί ήταν οι Έλληνες, οι οποίοι επίσης επάνδρωναν το Οθωμανικό Αυτοκρατορικό Ναυτικό, φτιάχναν τα πλοία κλπ. Άρα έχουν διαμορφωθεί κοινότητες μέσα στο Αιγαίο και το Ιόνιο, οι οποίες ζουν και αναπτύσσονται οικονομικά με τις θαλάσσιες μεταφορές. Μέσα από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο κάναμε μια έρευνα που έχει δημοσιευθεί και προσφάτως ένα τόμο, η Ναυτιλία των Ελλήνων, τον 18ο αιώνα, όπου πήγαμε σε 25 λιμάνια της Μεσογείου, στην Κωνσταντινούπολη, εκτός από τα ελληνικά, Θεσσαλονίκη, Κρήτη, Κεφαλονιά,
στην Βενετία, Τεριέστη, Βενετία, Αγκώνα, Μάλτα, Μεσίνα, Νάπολη, Λιβόρνο, Γένοβα, Μασαλία, Βαρκελόνη. Και κοιτάξαμε τις αφίξεις των πλοίων από τα υγειονομεία, γιατί έχουν κρατήσει τα αρχεία τους οι Δυτικοευρωπαίοι, και από την πλευρά των Οθωμανικών αρχείων είχαν άδειες ναυσιπλοείας, υπάρχουν καταπληκτικά επίσης Οθωμανικά αρχεία, και εκεί εντοπίσαμε σε αυτά τα βιβλία που καταγράφονταν όλες οι αφίξεις από την Ανατολική Μεσόγειο κλπ. Τους καπετάνιους, τους Έλληνες, είτε ήταν Οθωμανοί, είτε ήταν Βενετοί, οτιδήποτε. Αυτή η έρευνα λοιπόν, φτιάξα μια βάση δεδομένων που την είπαμε αυτή τρίτη, και αυτή η έρευνα μας έδωσε κάπου 15.000 ταξίδια Ελλήνων ναυτικών. Και κοιτάζοντας τα ταξίδια και τους καπετάνιους, έγραφαν πολλές φορές, και να μην ξέραμε πως ότι ο Βεργοτής, ας πούμε, ήταν από την Κεφαλονιά, γράφαν, ας πούμε, Κεφαλονίτο ή Οτομάνο Ιντριώτο, Οτομάνο Σπετσιώτο. Εντάξει, οπότε ξέραμε και την καταγωγή. Άρα αυτή τη στιγμή έχουμε μία εξαιρετική βάση δεδομένων που μας δίνει τα ονόματα των ναυτικών οικογενειών που συνέχισαν για 2 και 3 και 4 και 5 και 6 γενιές. Εντοπίσαμε την άνοδο της ελληνόξης ναυτιλίας τον 18ο αιώνα, εκεί μετά τη δεκαετία του 1780. Συνέβησαν δύο πράγματα. Το ένα είναι οι Ναπολεόντιοι πόλεμοι που μετά τη δεκαετία του 1790 και αρχές του 19ου αιώνα. Και το άλλο είναι η επέκταση της ρωσικής αυτοκρατορίας μέχρι τα παράλια της Μαύρης Θάλασσας και η δημιουργία πόλεων από τον Οδυσσό μέχρι το Ταγκαρόκ στην Αζοφική. Και η δημιουργία της στέπας από πίσω, των σακαλλιέργητων εδαφών που ήταν με τη λεγόμενη μαύρη γη, που είναι έφορη για και πολύ καλή ιδανική για σιτηρά, και την μεταμόρφωση της περιοχής αυτής σε σιτοβολώνα της Ευρώπης σε μία περίοδο εκβιομηχάνησης της Δυτικής Ευρώπης όπου χρειαζόντουσαν σιτηρά. Ως θαλάσσιοι μεταφορείς αναπτύχθηκαν οι Έλληνες, που ακόμη στα τέλη του 18ου αιώνα μετέφεραν σιτηρά από την περιοχή του Αιγαίου και σιγά σιγά από τη Μαύρη Θάλασσα. Οπότε όταν δημιουργήθηκε το ελληνικό κράτος, ήδη είχαν φτιάξει ένα πολύ μεγάλο στόλο με διασυνδέσεις στη Δυτική Ευρώπη, στα λιμάνια της Δυτικής Ευρώπης. Με τη δημιουργία του ελληνικού κράτους λοιπόν και την ύπαρξη μιας σημαίας και θεσμών ελληνικών, όλα αυτά τα νησιά άνθησαν. Και άνθησαν όχι μόνο τα νησιά που ήταν κάτω από την ελληνική επικράτεια, αλλά και τα Ιόνια που ήταν κάτω από την Βρετανική επικράτεια, αλλά και του Ανατολικού Αιγαίου που ήταν κάτω από την Οθωμανική επικράτεια. Οπότε έχουμε όλα τα νησιά των Ελλήνων που κάτω είτε από Οθωμανική, Ελληνική ή Βρετανική κυριαρχία συνέχισαν να λειτουργούν όλοι μαζί και να μεταφέρουν πλέον την σιτοπαραγωγή της Μαύρης Θάλασσας που αυξανόταν ραγδαία μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα. Και η περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, κυρίως Ρωσία και Ρουμανία, αναδείχθηκαν στον σιτοβολώνα του κόσμου, τροφοδοτώντας την Ευρώπη. Από αυτές τις οικογένειες που ξεκίνησαν από τον 18ο αιώνα, συνέχισαν μετά τη δημιουργία του ελληνικού κράτους. Οι μόνοι οι οποίοι χάθηκαν, ας το πούμε, από το εμπορικό κομμάτι είναι ένα μεγάλο τμήμα των Ιδραίων, οι οποίοι στελέχωσαν την κυβέρνηση ή τις θέσεις πλέον, τις θεσμικές στο καινούριο κράτος. Οι υπόλοιποι είτε ήταν Σπέτσες, ήταν Γαλαξίδι, είτε ήταν Κεφαλονιά, είτε ήταν Σαντορίνη, είτε Μύκονος, είτε Ψαρά, που οι Ψαριανοί ήρθαν και εγκαταστάθηκαν στη Σύρο, και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Συριανής ναυτιλίας ήταν οι Ψαριανοί. Όλες αυτές οι οικογένειες συνέχισαν. Δηλαδή οι Λυκιαρδόπουλοι υπήρχαν, οι Βεργοτίδες υπήρχαν, οι Δρακόπουλοι από τη Μύκονο υπήρχαν, Συρίγος, Αλαφούζος, όλοι αυτοί υπήρχαν και συνέχισαν στη διάρκεια του 19ου αιώνα.
Καθώς λοιπόν συνέχισε ο στόλος και τα σιτηρά άρχισαν να είναι πάρα πολύ σημαντικά στη Μαύρη Θάλασσα, εκείνοι που εγκαταστάθηκαν, μέλη των οικογενειών, των ναυτικών οικογενειών που εγκαταστάθηκαν στις διάφορες πόλεις της Μαύρης Θάλασσας, φτιάξανε μεγάλους εμπορικούς οίκους. Και εκείνοι που φτιάξανε μεγάλους εμπορικούς οίκους, οι οποίοι διακινούσαν τα σιτηρά, δηλαδή εξασφάλιζαν την παραγωγή στην ενδοχώρα και είχαν και τα μεταφορικά μέσα για τη μεταφορά στην Δυτική Ευρώπη και τους ανθρώπους που θα τα παραλάβουν και μετά θα τα διοχετεύσουν στην αγορά στη Δυτική Ευρώπη, γίνανε οι περίφημοι οίκοι της Διασποράς, εντάξει, οι οποίοι ήταν είτε από την Οδυσσό ή στο Οδυσσό, παραδείγματος χάρη αδερφή Ράλη, ή στο Ταγκαρόκ, η αδερφή Βαλιάνου, οι οποίοι μέλη των οικογενειών, για να πω δύο από τις μεγαλύτερες οικογένειες, γιατί υπήρχαν άλλες 100 και 150 οικογένειες, Πετροκόκκινοι, Αριέντιδες, Ροδοκανάκηδες, όπως λέω, και Λικιαρδόπουλοι ήταν και εφοπλιστές και έμποροι εκείνη την εποχή. Και για να αναφέρω μόνο μερικά ονόματα, εγκαταστάθηκαν λοιπόν στα κύρια λιμάνια όχι μόνο της Μαύρης Θάλασσας αλλά όλης της Μεσογείου και της Βορείου Ευρώπης με κέντρο το Λονδίνο. Άρα μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα έχουμε ορισμένες ομάδες, μια ομάδα μεγάλων οικογενειών οι οποίοι κάνουν και εμπόριο και ναυτιλία και χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες. Τα επιτεύγματα της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας θα συνεχιστούν και τον 20ο αιώνα. Με αμύωτη ένταση παρά τις αντιξοότητες, έχοντας περάσει με επιτυχία από τα ιστεία στον ατμό. Στη διάρκεια του Μεσοπολέμου, οι Έλληνες μπόρεσαν να εκμεταλλευτούν την κρίση του 29, όταν η Βρετανία εκποιούσε πλοία, όταν μεγάλες βρετανικές εταιρείες και όχι μόνο έπεφταν έξω και πουλούσαν σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές τα πλοία τους, μπόρεσαν οι Έλληνες να αγοράσουν πλοία 10-15 χρόνων. Έτσι, η Ελλάδα στις παραμονές του Δευτέρου Μεγάλου Πολέμου έφτασε να έχει μετά την Αγγλία και την Νορβηγία τον τρίτο μεγαλύτερο στόλο ελεύθερων φορτηγών πλοίων. Το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου βρίσκει την ελληνική ναυτιλία αποδεκατισμένη. Από το 1941 ως το 1944, τα γερμανικά υποβρύχια βύθισαν 4.770 φορτηγά πλοία των συμμάχων, ανάμεσά τους και 500 ελληνικά που παρέσυραν στο βυθό 2.000 συμπατριώτες μας ναυτικούς. Αντίβαρο στο βαρύ φόρο ανθρώπινων ζώων και πλοίων που κατέβαλε η Ελλάδα, υπήρξε τότε η εκχώρηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες των περίφημων 100 Liberty με ευνοϊκούς όρους σε Έλληνες πλοιοκτήτες. Αυτά τα ευλογημένα, όπως τα είπαν, πλοία αποτέλεσαν τη μαγιά για την ανασυγκρότηση του ελληνικού εμπορικού στόλου που βρίσκεται εδώ και δεκαετίες στην πρωτοπορία της παγκόσμιας ναυτιλιακής βιομηχανίας. Διαβάζω σε διάφορους παλιούς ιστορικούς που πολλές φορές προέρχονται και από τον χώρο της ναυτιλίας, είναι ναυτικοί, εφοπλιστές, όπως ο Ανδρέας Σολεμός, ότι στο αίμα των Ελλήνων ρέει αρμύρα. Είναι η ναυτοσύνη, η περίφημη ναυτοσύνη των Ελλήνων. Έχουμε δημιουργήσει μια παράδοση. Ο παλιός ναυτικός από τον 17ο, τον 18ο, τον 19ο, τον 20ο, τον 21ο, διδάσκει τον καινούριο. Και εκεί που διδάσκει τον καινούριο υπάρχει και μια περηφάνεια. Είμαστε η μεγαλύτερη ναυτιλία στον κόσμο. Σήμερα έχουμε τη μεγαλύτερη ναυτιλία στον κόσμο. Είτε είναι από την Αμερική, είτε είναι από τη Γερμανία, είτε είναι από την Ιαπωνία, είτε είναι από την Κίνα. Είναι το μοναδικό κομμάτι που έχουμε να δείξουμε με μια διεθνή προβολή. Και αυτό δημιουργεί μια περηφάνεια και τη δημιουργεί από παλιά. Δηλαδή έγραφαν οι Ιδραίοι το 1780 στην Πύλη. Τα πλοία μας πλέουν ή στην άσπρη θάλασσα το Αιγαίο, ή πέραν του Στρέτου του Γιβραλτάρ, ή στη Μεγάλη θάλασσα ή στα Συνδίας. Εντάξει, υπήρχε μια περηφάνεια, το κάνουμε καλά αυτό. Εντάξει, και το κάνανε καλά. Και διδάσκανε ένας τον άλλον. Και κάθε νησί αποτέλεσε πυρήνα
μετάδοσης γνώσης και γνώσης και προσαρμογής σε όλα, διότι μαθαίνανε τελευταία τεχνολογία. Αν δείτε τον 18ο αιώνα, οι παλιές πολάκες ή οι πιο ανατολικομεσογειακά σκάφη αμέσως γίνανε μπρίκια και μπριγκαντίνια. Πήραν αμέσως και τα φτιάχνανε στα καρνάγια των νησιών, γιατί μαθαίνανε, βλέπανε την τεχνολογία. Άρα υπήρχε μια προσαρμοστικότητα και μια γρηγοράδα σε αυτό. Και πηγαίνανε στους τόπους της Ευρώπης όπου βλέπανε όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Και υπήρχε μια διαρκής προσαρμογή σε όλα τα νέα δεδομένα. Και αρχίζει και γίνεται και μια, ας το πούμε, μια μπάνκα μνήμη, μια τράπεζα πληροφοριών και μνήμης από τη μια γενιά στην άλλη. Επίσης, έχουμε οικογένειες εφοπλιστικές 7 γενιές στη θάλασσα. Και έχουμε και ναυτικούς που είναι επίσης σε πολλές γενιές, στους ίδιες, στα ίδια καράβια, στα ίδια βαπόρια μετά. Και μετά, έστω και να μην έχεις σχέση με τη θάλασσα, είτε είσαι από τα βουνά της Κορινθίας, είτε είσαι από την Πίνδο, έρχεσαι, πηγαίνεις σε πλοία στα οποία υπάρχει μια υπερηφάνεια μέσα, γιατί είσαι Έλληνας. Εντάξει, αυτού του είδους η υπερηφάνεια μέσα σε μια βιομηχανία δημιούργησε μια κουλτούρα. Μια κουλτούρα πρωτιάς, αριστείας, αλλά και γνώσης η οποία μας έχει ακόμη στα χαρακόμματα και στην πρώτη γραμμή. Εντάξει, άρα η ναυτοσύνη μας είναι ουσιαστικά ένα, όπως θα το λέγανε οι Αγγλοσάξονες, ένα know-how σε μία βιομηχανία στην οποία ξέρουμε τη δουλειά. Τι σημαίνει η ναυτιλία για την Ελλάδα? Σου λένε, δεν σημαίνει. Έξω από την Ελλάδα είναι οι εφοπλιστές. Ρώταγα τους φοιτητές μου όταν ήμουν εδώ στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά, στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών. Πού είναι οι Έλληνες εφοπλιστές? 1990. Στο Λονδίνο, μου λέγανε. Πού είναι οι Έλληνες εφοπλιστές? Ρώταγα το 2000. Στο Λονδίνο, μου λέγανε. Δεν είναι εκεί. Ένα μικρό τμήμα είναι στο Λονδίνο. Τα 3/4 των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, είτε είναι οποιασδήποτε εθνικότητας, είναι σε οποιαδήποτε εθνικότητα είναι καταγεγραμμένη, το management γίνεται από την Ελλάδα. Και αυτό είναι μεγάλη επιτυχία της ελληνόκτης ναυτιλίας σήμερα. Ποια είναι η σημασία, ποια ήταν η σημασία? Έχουμε μετρήσει για το 19ο αιώνα σε μία μελέτη μας από το 1830 μέχρι το 1880 το 50% του ελληνικού ΑΕΠ ουσιαστικά προερχόταν από την ναυτιλία. Διότι είναι και πάντοτε. Και μετά, στη διάρκεια, στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, με την άνοδο έτσι κάπως της βιομηχανίας και το ότι πήρε η οικονομία τα πάνω της, και ακόμη και στις αρχές του 20ου αιώνα, ένα 15 με 20% του ελληνικού ΑΕΠ προχόταν από την ναυτιλία. Αυτό είναι ένα κεφάλαιο που έρχεται από το εξωτερικό. Έρχεται ένα κεφάλαιο το οποίο δεν παράγεται στην Ελλάδα, παράγεται έξω. Και είναι ένα διαρκώς ενέσιμο κεφάλαιο στην ελληνική οικονομία. Αυτό συνέβαινε και στη διάρκεια του Μεσοπολέμου, αυτό συνέβη και στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, αυτό συμβαίνει και σήμερα. Πού τα βλέπουμε αυτά τα χρήματα? Όλα τα ελληνικά δηληστήρια. Τα μεγαλύτερα ξενοδοχειακά συγκροτήματα. Βιομηχανία. Είτε ήταν σε διατροφή, είτε ήταν σε καλώδια, σε ηλεκτρονικά, είτε ήταν σε διάφορους τομείς. Μίντια, τράπεζες. Υπάρχει παντού το ναυτιλιακό κεφάλαιο. Απλά δεν το εντοπίζουμε έτσι. Και ούτε οι οικονομολόγοι το κοιτάζουν, που βρίσκεται. Αλλά χωρίς την ελληνική ναυτιλία δεν θα είχαμε την ανάπτυξη που έχουμε.
Και παρόλο που υπάρχει μεγάλη οικονομική κρίση, παρόλο που έχουμε μεγάλα προβλήματα, όπως λέω και στους φοιτητές μας, δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι είμαστε στις 25 πιο πλούσιες χώρες του κόσμου. Αυτή τη στιγμή το βιωτικό επίπεδο του Έλληνα, παρόλα τα χάλια μας, που λέμε ότι έχουμε σήμερα, είναι μεγαλύτερο από εκείνο της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της κρατεάς ποτέ Ρωσίας, της Τουρκίας, της Συρίας, της Αιγύπτου, για να πω ορισμένα. Και είναι πιο πάνω από εκείνο της Πορτογαλίας, που είχε μια πολύ μεγάλη ναυτιλιακή αυτοκρατορία για πάνω από 400-500 χρόνια, με όλο το χρυσό της Βραζιλίας, και στο ίδιο επίπεδο με την Ισπανία, που είχε επίσης τη μισή το μισό νέο κόσμο. Δεν τα έχουμε πάει άσχημα ως κράτος. Για τους περισσότερους από εμάς, η έννοια της ναυτιλίας είναι συνδεδεμένη με συγκεκριμένα πρόσωπα που έγραψαν τη δική τους ιστορία στη θάλασσα. Η ελληνική ναυτιλία όμως δεν είναι υπόθεση δύο ή τριών προσώπων. Είναι υπόθεση μερικών εκατοντάδων τολμηρών Ελλήνων, δεκάδων χιλιάδων Ελλήνων ναυτικών, εκατοντάδων χιλιάδων οικογενειών. Είναι υπόθεση εθνική. Βήμα. Ο Υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης, στην τηλεόραση της Βουλής των Ελλήνων, μιλά για τις προωθούμενες αλλαγές στην παιδεία, τον ενιαίο τύπο ολοήμερου δημοτικού σχολείου, τις προσλήψεις εκπαιδευτικών, τις πανελλαδικές εξετάσεις, τη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών και σχολιάζει τις εξελίξεις.